έπεσε στα χέρια μας ένα βίντεο, έτσι, ελληνικής εκπομπής, το οποίο όχι μόνο μας στεναχώρεσε, μας δυσαρέστησε πολύ και μας έφερε σε δύσκολη θέση, αλήθεια. Νομίζω, Κωνσταντίνα... Μας έκανε να νιώσουμε άβολα. Ναι, θεωρώ ότι ήταν ένα παραλήρημα του παρουσιαστή της εκπομπής, του Θοδωρή Ρακιτζή, ο οποίος μίλησε με τα χειρότερα λόγια για την Τζόρτζια Παναγή. Αυτό το βίντεο θα το δείτε μόνο εδώ, δεν έχει παίξει πουθενά. Ένα βίντεο στο οποίο λέει πάρα πολύ άσχημα λόγια, ότι απέτυχε σε ό,τι και αν έκανε, ότι οι συνεργάτες της λένε τα χειρότερα για εκείνη. Στην Κύπρο. Ναι. Ότι έχει πάρει κιλά, δηλαδή τα σχολίαζαν με τέτοιο τρόπο που πραγματικά το λιγότερο μπορείς να πεις είναι απαράδεκτο. Θες να το δούμε, γιατί... Θέλεις να το βλέπεις και θέλεις κάποια στιγμή να σταματήσει. Νιώθεις ότι, ρε παιδί μου... Γιατί άνοιξε και δεν σταματούσε. Σε ενοχλεί και σένα όλο αυτό που ακούς. Και να τα ακούσω από έναν άντρα κιόλας, ε. Ναι, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Πάμε να το δείτε κι εσείς, για να μην μιλάμε τώρα και να μην καταλαβαίνετε τι ακριβώς λέμε. Να το δείτε και να επιστρέψουμε για να το σχολιάσουμε μαζί. Μία Τζόρτζια Παναγή, πού την πρωτογνώρισαμε? Να θυμίσουμε ότι ήταν μαζί με τον Μουτσινά, στο δέστε του, στο ξαναδέστε του ήταν και είχε το ρόλο που έθαβε και έθαβε, αλλά με άσχημο τρόπο. Όχι, τα ξυσυνατσάκια ήταν λίγο πιο ευγενική. Αυτή είχε έρθει από Κύπρο και του είχε ξεσκίσει όλου. Ναι, το έπαιζε πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Να σα πω βέβαια ότι ήταν και μια αποτυχημένη παρουσία παλιότερα στο Μέγκα στο πρωινό, όπου και εκεί απέτυχε. Mm-hmm. Δηλαδή, όσε προσπάθειε και αν έκανε στην ελληνική τηλεόραση, απέτυχε. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να σα πω ότι και στην κυπριακή τηλεόραση απέτυχε. Απελήθη. Mm-hmm. Έφυγε, λέει, κλωτσιδών από την Ελλάδα. Είχε έναν έτσι περίεργο χαρακτήρα και πολύ ρηστικό. Παρόλο που και στο Μουτσινά ήταν τρίτο-τέταρτο βιολί, είχε ένα ύφο, είχε ένα τουπέ. Είχε, δηλαδή, ήρθα εδώ να σα αυτό σε όλου, να σα πω πώ να ντύνεστε. Καθιστεί να σχολιάζει. Λέω καθιστεί γιατί τώρα σηκώθηκε. Να ξεσκίσει κόσμο και κοσμάκι. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα την ξεσκίσουμε και εμείς τώρα. Οι συμπαρουσιαστές και οι συνεργάτες της λένε τα χειρότερα για αυτήν. Ναι. Έμαθα από κυπριακή πηγή ότι τη θεωρούν ατάλλαντη και κακό πλάσμα. Εγώ δεν μπορώ να έχω άποψη. Ατάλλαντη δεν τη λες. Απλά έχει μια κακιούλα παραπάνω από ό,τι επιτρέπει η τηλεόραση, την έχει. Να πούμε βέβαια ότι στην αρχή δεν τη γνώρισε, γιατί έχει πάρει κιλά. Δεν έχει αλλάξει, δηλαδή και το σώμα και το προσωπάκι της. Έχει πάρει κιλά, λέμε. Όχι πολλά. Έχει αλλάξει όμως. Έχει ναι, αλλάξει. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση το ωραίο κοριτσάκι που βλέπαμε, η Τζόρτζια Παναγή, η όμορφη mm-hmm. Κύπρια που λέγαμε. Με την προϊστορία που έχει, με τόσο κόσμο που έχει, τους έχει. Έχει θάψει και τους έχει υποδείξει πώς να ντύνονται, έπρεπε να έχει μεγαλύτερη εμπειρία στο να ξέρει η ίδια πώς να ντυθεί. Δεν μπορεί να θάβει όλους τους άλλους για τον ντύσιμό τους και ξαφνικά εσύ να εμφανίζεσαι σαν λέτσος. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου σε εκπομπή να μιλούν με τόσο άσχημα λόγια για έναν άνθρωπο, πόσο μάλλον για ένα κοριτσάκι. Μα γιατί τι γιατί η Τζόρτζια είναι ένα κοριτσάκι, είναι μικρή κοπέλα. Τι τους έκανε στο κάτω-κάτω και να ισχυρίζονται ότι έχουν και πηγές από την Κύπρο. Αυτό και εκεί θα σταθούμε εμείς, γιατί η Τζόρτζια, καλός ή κακός, οτιδήποτε και αν έγινε, οτιδήποτε και αν συνέβη, οποιαδήποτε διαφωνία και να είχαμε πέρσι που συνεργαστήκαμε μαζί, κανένας δεν δέχτηκε τηλέφωνο από οποιονδήποτε στην Ελλάδα να ρωτηθεί για το χαρακτήρα της Τζόρτζιας, εγώ προσωπικά, έτσι, ούτε ο Τάσος φαντάζομαι, ούτε εγώ, ούτε εσείς φαντάζομαι, από ελληνική εκπομπή, από Έλληνα δημοσιογράφο, για να του πούμε τα χειρότερα για την Τζόρτζια όπως ανέφερε. Εντάξει, βγάζουμε τον εαυτό μας έξω από αυτή την υπόθεση. Δεν θεωρώ ότι κάποιος από την Κύπρο είπε τα χειρότερα για την Τζόρτζια. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Δεν ξέρω ποιον πήρανε και αν καλά, πήρανε. Καλά, κακοπροαίρετε, υπάρχουν πολλοί. Μπορεί. Αλλά επειδή έτυχε να ήταν στην δική μας εκπομπή πέρσι, να είχαμε συνεργασία με την Τζόρτζια, να πω ότι η Τζόρτζια καταρχάς δεν απολύθηκε. Έληξε το συμβόλαιό της, έτσι λόγω του ότι ήταν ένα χρόνο το συμβόλαιό της στην εκπομπή μας. Δεν έφυγε κακήν κακός, δεν τη θεωρώ καθόλου ατάλλαντη εγώ, να σας πω την αλήθεια. Και παιδιά, και το άλλο που με ενόχλησε πάρα πολύ ήταν τα ρατσιστικά σχόλια σχετικά με τα κιλά της. Το βάρος, δεν ξέρουμε καταρχάς τι πέρασε.
πέρασε ή τι περνάει ή τι μπορεί να συνέβηκε και να έβαλε, αν έβαλε, που εγώ δεν τη βλέπω να έβαλε ιδιαίτερα κιλά, και να έβαλε περιτά κιλά ή περισσότερα κιλά από όσα ήταν πριν 3 χρόνια. Μα μπορεί να περνάει και ένα πρόβλημα υγείας στο κάτω-κάτω. Ναι, με ποιο δικαίωμα κρίνεις στην τηλεόραση δημόσια κάποιον άνθρωπο που μπορεί να έχει βάλει λίγα κιλά περισσότερα. Επειδή σε είχε ξεσκίσει στο παρελθόν κάποτε ή είπε κάτι άσχημο για σένα κάποτε, εγώ δεν το θυμάμαι αυτό, μπορεί και να έτυχε, να βγαίνεις εσύ μετά από χρόνια και να πεις, αντίστοιχα, θα σου κάνω τώρα. Εδώ, Κωνσταντίνα, έχουμε να κάνουμε, αν μου επιτρέπεις, έχουμε να κάνουμε με μία επίθεση η οποία έχει προηγούμενο. Δηλαδή, περίμεναν στη γωνία για να κάνουν την επίθεση τους. Την επίθεση, σαν να βγάζουν αποθυμένα, σαν να... Απλά επεξεργάζομαι και εγώ τη σκέψη μου αυτή τη στιγμή, γιατί πραγματικά έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με αυτά που άκουσα. Δηλαδή, είναι σαν να περίμεναν στη γωνία την Τζόρτζια Παναγή για να ξεκινήσουν να εξαπολύσουν τέτοια επίθεση, ναι, όπως αυτοί θεωρούν ότι τις κάνανε. Είναι ότι βρήκαν την ευκαιρία τους. Ακριβώς, πόσο μάλλον όταν η Τζόρτζια δεν είναι σε θέση να απαντήσει, διότι είναι περιορισμένη μέσα στο MyStyle Rock. Δεν επιτρέπεται ούτε δηλώσεις να κάνει, ούτε συνεντεύξεις, ούτε να ανεβάζει stories και να απαντά σε κάποιον που αφορά τηλεοπτική εκπομπή. Άρα κάνεις επίθεση σε μια γυναίκα, πρόσεξε, είσαι άντρας και κάνεις επίθεση σε μια γυναίκα, η οποία και δεν μπορεί να σου απαντήσει, αλλά και σαν άντρας τονίζει ότι έχει πάρει κιλά. Το οποίο είναι ανήθικο. Δηλαδή, είναι ό,τι πιο αειδιαστικό έχω ακούσει στη ζωή μου. Είναι ανεπίτρεπτο και δεν ξέρω για ποιο λόγο βγάζουν αυτό τον εαυτό. Νομίζω ότι δεν ήταν έτσι ο συγκεκριμένος φωτογράφος, δημοσιογράφος πάντα. Νομίζω ότι τώρα βγάζει αυτή την... δεν θα πω κακία, ρε παιδί μου. Έχει ιστορία στην τηλεόραση ο Ρακιτζής, δεν είναι τυχαίος. Τι, ήταν πάντα έτσι. Ήταν και παρουσιαστής πολλών εκπομπών. Καυστικός, ναι, το θυμάμαι. Θέλω να πω, δεν είναι τώρα ένα παιδάκι που βγήκε τώρα στην τηλεόραση. Ναι, αλλά αυτό το ξέρω. Δεν νομιμοποιεί να μιλά έτσι για έναν άνθρωπο. Άλλο όμως το να βγαίνεις και να ισοπεδώνεις και να κάνεις bullying σε έναν άνθρωπο που μπήκε τώρα στην τηλεόραση και μπήκε σε ένα παιχνίδι, ας πούμε, εκεί πέρα στην Ελλάδα. Παιδιά, εντάξει, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ άκομψο, πάρα πολύ άσχημο. Και θα στεναχωρηθεί πολύ η Τζόρτζια, γιατί σίγουρα θα το έχει δει το βίντεο. Ναι, δηλαδή και λάθη να κάναμε στο παρελθόν, και μπορεί και η Τζόρτζια να κάνει λάθη, και εμείς μπορεί να κάναμε λάθη, και όλοι μπορεί να κάναμε λάθη. Δεν μας αξίζει τώρα να έρθει κάποιος να μας συμπεριφέρει με αυτόν τον τρόπο τηλεοπτικά και δημόσια. Το λυπηρό, αυτό που με στεναχωρεί εμένα ιδιαίτερα είναι ότι ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Δεν μπορείς να τον φημώσεις, μπορεί να πει ελεύθερα την άποψή του. Καλά κάνει αν νιώθει έτσι και τα λέει. Απλά ξέρεις, καμιά φορά πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε ότι ανοίγεις πύρα απέναντι σε έναν άνθρωπο, είτε είναι γυναίκα, είτε είναι άντρας, είτε είναι οποιοδήποτε. Αλλά δεν σκέφτεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει από πίσω του μια μάνα, έναν πατέρα που μπορεί να τον στεναχωρήσει 3 φορές. Πολύ σωστό αυτό που λες. Ό,τι θέλει ας είναι. Ο κόσμος που βλέπει τον είναι άνθρωπο, χάζος. Τον ίδιο μπορεί τον άνθρωπο. Κρίνει. Τι δικαίωμα έχουμε εμείς να ισοπεδώνουμε έναν άνθρωπο, τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Είτε τον άνθρωπο που έχει γονείς ή που δεν τους έχει τους γονείς του, είτε τον οποιοδήποτε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να γίνεται στην τηλεόραση και δημόσια. Τέλος πάντων.